σημαντική δράση για το κτηματολόγιο, έτσι ώστε οι πολίτες να δηλώσουν την περιουσία τους. Είναι πάρα πολύ σωστό. Μακάρι να ανταποκριθεί πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είτε δεν ξέρει... Ψόλτο. Το πάρεις το κουμπί. Περίμενε, συγγνώμη τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είστε σίγουροι. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική δράση να δηλώσουν οι πολίτες την περιουσία τους. Είναι πάρα πολύ σωστό, ένα σωστό μέτρο. Στο Δήμο Γαζίου υπάρχουν και πολλά δήλωτα και άνθρωποι που δεν ξέρουν και φυσικά χρειάζονται μια βοήθεια και μια κατεύθυνση από την Γενική Μονάδα Κτηματολογίου, μια αξιοπαινή πρωτοβουλία του Δήμου. Μακάρι ο κόσμος να αποκριθεί και να φτιάξει τις εκκρεμότητες του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε θέμα για το κτηματολόγιο, μισό λεπτάκι έτσι. Έτοιμα. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και του Δήμου είναι για να δηλώσουν οι πολίτες την περιουσία τους. Πάμε. Εγώ ήρθα, έκανα ολόκληρο ταξίδι από την Αθήνα για να δηλώσω και εξυπηρετεί γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τρέχω μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, οπότε είναι πολύ καλή η κίνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο, δηλαδή καλά το σκέφτηκες. Μην τυχόν και καμιά ώρα χαθεί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι λέτε. Με βολεύει γιατί μένω εδώ πιο κάτω, οπότε είναι πάρα πολύ βολικό από το να πάω στο γραφείο κτηματογράφησης. Ελπίζω να τα καταφέρω, νομίζω ότι έχω όλα τα χαρτιά. Μακάρι, ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχατε ταλαιπωρηθεί από υπηρεσία σε υπηρεσία? Όχι ιδιαίτερα, τα είχα τα χαρτιά. Πιο πολύ ήταν δική μου η αμέλεια και ήταν και οι δουλειές και όλα αυτά. Ελπίζω τώρα να την προλάβω την προθεσμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο Ηράκλειο. Έχουν πάει λόγια στο Ηράκλειο. Να τα ρωτήσω κάτι να δω. Και ώρα μουσικά για να σερβίρουν κιόλας. Απλά. Το έχουμε. Δήμαρχε, μπορείτε να έρθετε λίγο πιο... Εδώ. Εδώ. Είμαστε. Λοιπόν, Δήμαρχε, μια πολύ σημαντική διαδικασία η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουν περάσει πολλοί μήνες από την πρώτη φορά που άρχισε να... δηλώνουν τις περιουσίες τους οι δημότες, οι κάτοικοι της περιοχής στο κτηματολόγιο. Είμαστε στην τελική ευθεία, 30 του Νοεμβρίου είναι η τελική προθεσμία. Όπως βλέπετε έχουν εγκατασταθεί ειδικά διαμορφωμένοι χώροι σε κεντρικά σημεία του Δήμου. Σήμερα και αύριο θα είναι στο Γάζι, τις επόμενες μέρες θα είναι σε Τήλισο και Κρουσόνα. Όλη μέρα μπορούν οι δημότες να έρχονται εδώ στην πλατεία και να δηλώνουν τις περιουσίες στο κτηματολόγιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Οφείλουμε όλοι να την υποστηρίξουμε για να ολοκληρωθεί. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχουν προβλήματα ακόμα και στη δημοτική περιουσία. Και εμείς ως Δήμος προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι και με τη χρήση των ψηφιακών μέσων οι πολίτες μπορεί να εξυπηρετηθούν και να έρθουν εδώ ουσιαστικά έτοιμοι για να κάνουν την τελική τους δήλωση. Ωστόσο, το ποσοστό φαίνεται ότι είναι ακόμα πολύ μικρό. Όχι μόνο εδώ, αλλά και. Τα ποσοστά είναι χαμηλά, γι' αυτό πρέπει να γίνει μια τελική προσπάθεια και να καταλάβουμε όλοι μας ότι 30 Νοέμβρη οφείλουμε να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για να μην έχουμε ουσιαστικά δυσκολίες μετά τις 30 Νοέμβρη με την δική μας, με την περιουσία που έχει ο καθένας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά, καλή. Da 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 Da